Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακόμα ένα απόγευμα. Θα βρούμε λύσεις μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Σήμερα στο στούντιο μαζί μας θα είναι η κυρία Χριστίνα Μανέη, φοροτεχνικός, όπως επίσης και ο Στάσης Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος μας. Θα μας δώσουν λύσεις και απαντήσεις τόσο για το ασφαλιστικό, όσο και για τα φορολογικά ζητήματα που μας καίνε όλους. Σε πολύ λίγα λεπτά, μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Μίτιλη. Ξεκίνησε στις 9.30 το πρωί η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο με τίτλο «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επίγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων». Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργά το βράδυ σήμερα. Το πολυνομοσχέδιο με τα 13 προαπαιτούμενα για την εκταμείευση της υποδόσης του 1 δις ευρώ εισήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Χθες, Δευτέρα, το σχέδιο νόμου με τα προαπαιτούμενα έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Από σήμερα, 15 Δεκεμβρίου, ενεργοποιούνται οι διατάξεις οι οποίες ψηφίστηκαν στα προαπαιτούμενα του Νοεμβρίου και το χρονικό περιθώριο των 30 ημερών ισχύει από την επόμενη, όπου μία νέα οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη. Συγκεκριμένα, εκτός ρύθμισης των 100 δόσεων, κινδυνεύουν να βρεθούν χιλιάδες οφειλέτες αν δημιουργούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς να τις εξοφλήσουν μέσα σε 30 ημέρες από τη λήξη προθεσμίας πληρωμής ή χωρίς να τις εντάξουν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων θα πρέπει να εξοφλούν ή να ρυθμίσουν εντός 30 ημερών όλες τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Σε περαιτέρω διευκολύνσεις για όσους θέλουν αλλά δεν μπορούν να τακτοποιήσουν το αυθαίρετό τους, ετοιμάζεται να προχωρήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως είπε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Γιάννης Τσιρώνης. Οι διευκολύνσεις αυτές θα συνδυαστούν με την παράταση της τακτοποίησης, η οποία λήγει στις 8 Φεβρουαρίου. Ο σημερινός νόμος της τακτοποίησης αυθαιρέτων θα αντικατασταθεί από νέα ρύθμιση που θα είναι έτοιμη μέσα στην Άνοιξη. Η ρύθμιση θα προβλέπει αυστηρότερα κριτήρια για τις νομιμοποίησεις. Προθεσμία έως τα τέλη του χρόνου έχουν οι Έλληνες που εργάζονται σε χώρες του εξωτερικού να υποβάλουν φορολογική δήλωση, καθώς ο χρόνος έχει ήδη αρχίσει να μετρά αντίστροφα. Πρόκειται για όσους Έλληνες υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, με τη σχετική προθεσμία να εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου. Τέλος των συμψηφισμών συντάξεων με οφειλές έως του ορίου των 25.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΕ. Με κύκλο του Ταμείου καταργείται η αύξηση του ορίου των οφειλών προς τον ΟΕ των εγκλωβισμένων πριν τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων σε 25.000 ευρώ. Ωστόσο, κάποιοι που είχαν οφειλές έως και 50.000 ευρώ πρόλαβαν, κάνοντας χρήση μεταβατικής διάταξης, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με συμψηφισμό με τις συντάξεις τους και να συνταξιοδοτηθούν. Όσοι είχαν ήδη υποβάλει αιτήσεις δεν χάνουν το δικαίωμα ακόμα και αν έχει καθυστερήσει η έκδοση της σύνταξής τους. Την Παρασκευή 18 Δωδεκάτου θα καταβληθεί στους δικαιούχους ανέργους το δώρο Χριστουγέννων και την ίδια μέρα θα προπληρωθούν τα επιδόματα του ΟΕΔ. Οι πληρωμές θα γίνουν με πίστοση των αντίστοιχων τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων. Το Υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωσή του υπενθυμίζει ότι οι συντάξεις κύριες και επικουρικές του μηνός Ιανουαρίου θα καταβληθούν ως εξής. Οι συντάξεις του ΟΕ και του ΟΓΑ θα καταβληθούν στις 21 Δεκεμβρίου. Οι συντάξεις του ΙΚΑ και των λοιπόν φορέων κοινωνικής ασφάλισης που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβληθούν στις 23 Δεκεμβρίου. Οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν στις 22 Δεκεμβρίου. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News.
Μικρή πτώση, κυρίες και κύριοι, στο χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα. Αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης βρίσκεται στο μείον 1,02%. Παρά τον αυξημένο τζίρο, η Σοφία Ροδοπούλου, η συνάδελφος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα, κυρία Σοφία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, το ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα έκανε κάποιες προσπάθειες να βρεθεί σε θετικό έδαφος. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι μέχρι τώρα, στο κλείσιμο της συνεδρίας, τελικά ο γενικός δείκτης κλειδώνει στο μείον 1%. Και όπως επεσήμανες και εσύ, το κύριο χαρακτηριστικό τη σημερινή συνεδρία είναι ο ιδιαίτερα υψηλός τζίρος. Συγκεκριμένα βλέπουμε αυτή την ώρα ότι διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 302 εκατομμύρια ευρώ και είναι η πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση κατά την οποία βλέπουμε τζίρο πάνω από τα 100 εκατομμύρια ευρώ και αυτό έχουμε να το δούμε από τον Φεβρουάριο του 2015. Βέβαια τότε ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 900 μονάδες, τώρα τον βλέπουμε να διαμορφώνεται πολύ χαμηλότερα στις 584 μονάδες. Αυτό το οποίο θα πρέπει αναλύοντας το τζίρο να πούμε είναι ότι το 90% του τζίρου, δηλαδή από τα 300 εκατομμύρια που βλέπουμε αυτή την ώρα, τα 270 περίπου αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις τράπεζες. Οπότε ο τζίρος σήμερα καθοδηγήθηκε από τις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες ενισχύθηκαν σημαντικά. Ενδεικτικά να πούμε ότι η Πειραιώς έκλεισε στο συν 17,36% και η Εθνική στο συν 12,3%. Επέδειξε λοιπόν καλή συμπεριφορά η ΕΤΕ μετά το χθεσινό limit down στο μείον 30 που είχε κλειδώσει. Ακριβώς, πολύ σωστό το σχόλιο σου. Είναι πολύ καλή συμπεριφορά της, γιατί χθες είδαμε να κλειδώνει στο μείον 30. Παρόλα αυτά, σήμερα ενισχύθηκε. Συγκριτικά με την Πειραιώς, βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά στην αντίδρασή της, γιατί η Πειραιώς είχε διαγράψει τρεις ημέρες συνεχόμενες limit down στο μείον 30 περίπου τις 100. Παρόλα αυτά, η Εθνική Τράπεζα, επειδή η τιμή της ήταν πιο κοντά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή στα 30 λεπτά, είδαμε να ξεκαθαρίζει κάπως το πράγμα με ένα limit down, με το χθεσινό limit down. Σήμερα και πάλι πήρε την ανωδική πορεία με την τιμή της να διαμορφώνεται στα 0,283 ευρώ. Αυτή είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά την Εθνική Τράπεζα. Επίσης και η Eurobank με κέρδη 1,11%, η Alpha Bank με μικρή πτώση της τάξης του 1,28%. Αυτό που κρατάμε και το ξαναλέω, ότι το 90% του τζίρου σήμερα αφορά αποκλειστικά και μόνο τις τράπεζες. Έχεις πολύ σημαντικές πληροφορίες, Σοφία, να μας δώσεις σχετικά και με την αύξηση της άτικα. Μπράβο. Της άτικα. Είχαμε κάποιες πληροφορίες σήμερα. Καταρχάς, συνεχίζονται κανονικά οι διαδικασίες για την ανακεφαλαιοποίηση. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι έχει καλυφθεί το βασικό σενάριο, δηλαδή τα 584 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι το βασικό σενάριο και τα έχει βρει η Άττικα. Ωστόσο, περιμένει, έχει κάποιες προτάσεις, υπάρχουν κάποιες προσφορές προκειμένου να καλυφθεί το κενό των 164 περίπου εκατομμυρίων ευρώ μέχρι να φτάσουμε το δυσμενές σενάριο, δηλαδή τα 748,7 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως, το σκηνικό αλλάζει μετά την απόφαση του Euro Working Group, το οποίο αποφάσισε να εισηγηθεί στο Euro Group να απαγορευτεί η χρήση κεφαλαίων από το πακέτο των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των μη συστημικών τραπεζών. Οπότε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βοηθήσει τις τράπεζες, τις μη συστημικές τράπεζες που δεν καταφέρουν να βρουν το δυσμενές σενάριο να το καλύψουν. Τι θα γίνει τώρα? Επειδή η εποπτική αρχή της Attica Bank είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, θα πρέπει τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η διοίκηση της Attica να κάτσουν κάτω και να βρουν λύση για το πώς θα γίνει η κάλυψη των υπόλοιπων κεφαλαιακών αναγκών σε περίπτωση που δεν καλυφθεί. Οπότε αναμένουμε. Πάντως, σε ό,τι αφορά την Attica, υπάρχει ενδιαφέρον αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια και επίσης υπάρχει, σύμφωνα με πληροφορίες, και ένα φαν το οποίο έχει εκδηλώσει πρόθεση να βοηθήσει στην έβρεση των υπόλοιπων κεφαλαίων. Ωστόσο, ζητάει πολλά. Ζητάει να αναλάβει τη διοίκηση της Attica και να περιοριστούν οι θέσεις που κατέχει το ΤΣΜΕΔΕ, τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και οι επιτροπές. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σε εξέλιξη διαβουλεύσεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν και στα τελικά αποτελέσματα. Τώρα, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν πλήρως τα κεφάλαια που αναζητώνται από την Attica, θα υπάρξει μια παράταση ενός μήνας για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας, για να δουν οι αρχές τι ακριβώς θα κάνουν. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει και για τις συνεταιριστικές τράπεζες. Η Παγκρίτια, να πούμε ότι ακόμα βρίσκεται στην αναζήτηση των 130 εκατομμυρίων.
Χανίων και Ηπείρου συνεταιριστικές φαίνεται ότι τα έχουν βρει. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς η κυρία Μανέ και ο κύριος Χριστοδουλέλης είναι στο στούντιο μαζί μας για να μας απαντήσουν και να βρουν λύσεις ζωντανά στο στούντιο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σε πολύ λίγα λεπτά. Επιστρέψαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, με ένα εκπληκτικό δίδυμο. Είναι η πρώτη φορά που φιλοξενούμε στο στούντιο μαζί μας την κυρία Χριστίνα Μανέ. Είναι φαροτεχνικός. Καλησπέρα σας, κυρία Μανέ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Και επίσης ο Στάσης Χριστοδουλέλης, γνωστό σε όλους πλέον. Ο Στάσης Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος μας. Καλησπέρα, Σταθμού. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Και καλωσορίζω και εγώ τη Χριστίνα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Τις αλλαγές τις έχουμε ακούσει όλο το διάστημα αυτό μαζί με τη Σοφία. Τα έχουμε μάθει πλέον. Εγώ περισσότερο στο ασφαλιστικό, η Σοφία στο... Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία Μανέ σήμερα, διότι είναι σε ισχύ η κυρία Μανέ σήμερα οι νέες αλλαγές στις 100 δόσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε αγωνία για να μην χάσουμε τη ρύθμιση των 100 δόσεων και να μας εξηγήσετε πότε χάνεται η ρύθμιση. Γιατί κινδυνεύουν χιλιάδες οφειλέτες. Κατ' επιταγή λοιπόν του μνημονίου, από σήμερα και επίσημα 15 Δεκεμβρίου, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις για όσους έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Mm-hmm. Ανεξάρτητα από το ποσό των δόσεων το οποίο έχουν επιλέξει. Παράλληλα με αυτές τις οφειλές τις οποίες είχαμε ρυθμίσει και στο χρόνο, έρχονται και άλλες οφειλές μας. Όπως ήταν αυτή του φόρου εισοδήματος και όπως είναι και αυτή που έπεσε του ένφια. Και ό,τι προκύπτει από εδώ και πέρα. Οι οφειλέτες λοιπόν που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, να πούμε ότι είναι περίπου 728.000. Μάλιστα, βεβαίως. Έχουν ενταχθεί. Θα πρέπει προκειμένου να μείνει η ρύθμισή τους ενεργή και επικυρωμένη, είτε να πληρώσουν τη δόση του επόμενου φόρου που πέφτει, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Εγώ φοβάμαι ακριβώς... αυτό που είπε, Χριστίνα, το ότι προκύπτει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, μας περιμένουν φοροκαταιγίδα. Το 2010. Ακριβώς. Να δούμε λοιπόν με ένα παράδειγμα ότι κάποιος λοιπόν είναι στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Τι γίνεται. Κάποιος είναι στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Έχει έρθει ο ένφια. Ο ένφια ήρθε σε 5 ισόποσες δόσεις, mm-hmm. μοιρασμένους κάθε μήνα να πληρώνεται. Ένας φορολογούμενος, ο οποίος έως τώρα έχει ρυθμίσει και κανονικά πληρώνει τις οφειλές του στη ρύθμιση των 100 δόσεων mm-hmm. και είναι να πληρώσει έως τα τέλη Δεκεμβρίου τη δόση του ένφια, εάν 30 μέρες από τη λήξη της οφειλής, δηλαδή μέχρι τα τέλη Γενάρη, mm-hmm. δεν έχει πληρώσει τη δόση αυτή ή δεν την έχει ρυθμίσει στη δυνατότητα της πάγιας ρύθμισης έως 12 δόσεις, τότε θα χάνει και τη δυνατότητα να είναι ενταγμένο στη μεγάλη ρύθμιση. Υπάρχει κάποια πρόσκληση ή πρέπει εγώ να υπολογίσω λοιπόν αυτές τις 30 ημέρες. Έως τώρα λειτουργούσε ως εξής. Όπως πολύ σωστά είπατε, έρχονταν μια πρόσκληση από την αρμόδια δόση στην οποία ανήκαμε και έλεγε ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει μια φυλή. Από εκείνη τη μέρα μετρούσαν 30 μέρες. Mm-hmm. Τώρα πια κατ' επιταγή του μνημονίου μετράει από την ημερομηνία που λύγει η δόση. Μάλιστα. Και αυτό θα ισχύει έως τον Ιούλιο του 2016. Χωρίς λοιπόν προειδοποίηση. Χωρίς προειδοποίηση. Μάλιστα. Από την ημερομηνία της λήξης. Αυτό σταδιακά θα αλλάξει. 30 μέρες θα γίνουν 15 από τον Ιούλιο του 2016 και μετά. Μάλιστα. Και από αρχές του 2017 δεν θα υπάρχει καμία μέρα. Θα είναι μόνο ό,τι λέει ο νόμος. Δηλαδή τις 30 μέρες που δίνει και ο νόμος. Και για να πούμε λίγο τη διαδικασία. Άρα λοιπόν εγώ έχει γίνει λήξη πρόθεσμη λοιπόν η οφειλή μου από τη στιγμή που δεν την έχω πληρώσει. Άρα μπαίνω στο TaxisNet και μπαίνω και λοιπόν σε αυτή την πάγια ρύθμιση. Ποια είναι η διαδικασία. Για 30 μέρες έχω δυνατότητα είτε να πάω να εξοφλήσω τη δόση, mm-hmm. είτε μπορώ να μπω στην πάγια ρύθμιση. Να πούμε, γιατί απασχολεί πολλούς φορολογούμενους αυτό, ότι μπορούμε κάθε δόση να την κάνουμε πάγια ρύθμιση. Δηλαδή, τις 5 δόσεις του ένφια δεν χρειάζεται να τις κάνουμε όλες μαζί μία πάγια 12 ρύθμιση. Μάλιστα. Μπορούμε κάθε φορά που λύγει για κάθε μήνα λοιπόν. Από τις δόσεις, mm-hmm. να πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό γιατί εντωμεταξύ πληρώνουμε λιγότερα χρήματα. Δηλαδή, ένας φορολογούμενος έχει ένα ποσό 1.000 ευρώ να ρυθμίσει και μπορεί να ρυθμίσει τα πρώτα 200 ευρώ, τότε σταδιακά στους μήνες θα εξοφλείται, θα ελαχιστοποιείται το ένα και θα έρχεται η επόμενη ρύθμιση αργότερα. Μάλιστα. Να καλησπερίσουμε τον πρώτο τηλεθεατή σε αυτό το σημείο, τον κύριο Παντελή. Εσύ, Στάθη, το ξέρεις, έτσι. Εμείς πάντα εδώ πέρα κάθε απόγευμα καλησπερίζουμε τους τηλεθεατές, μας θέτουν το ερώτημά μας και μετά βρίσκουμε το χρόνο μας και για θα να μετά πούμε για πώς καταργεί το συμψηφισμό σε σύνταξη με τους οφειλέτες. Ακριβώς, έχουμε δύο θέματα πολύ σημαντικά. Είναι ευχαριστώ και αν τις
δυσάρεστο. Καλησπέρα, κύριε Παντελή. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το κύριο Χριστοδουλέλη ήθελα. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ έχω γεννηθεί το 1956. Mm-hmm. Έχω 37 χρόνια, εκ των οποίων τα 4 είναι οίκα. Ναι. Δηλαδή, μάλιστα, έχω σύνολο 11.156 ένσημα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Το πρόβλημα δεν είναι... Πότε μπορώ να καταθέσω? Το πρόβλημά σας δεν είναι τα αίτια ασφάλισης, είναι η ηλικία, θα σας πω αμέσως. Καταρχήν, με το προηγούμενο καθεστώς, κύριε Παντελή, με διαδοχή ασφάλιση ή κατελευταίως φορές ΟΑΕ. ΟΑΕ, μάλιστα. Μάλιστα. Είχατε κλειδώσει δικαίωμα με εξαγορά πλασματικού χρόνου το 2012. Αν έχετε 37 χρόνια τώρα, το 2012 είχατε 34. Με εξαγορά ενός έτους πλασματικού, συμπληρώνετε, ναι, 35 χρόνια το 12, κλειδώνατε δικαίωμα για να συνταξιδοτηθείτε στα 60 σας με 37 έτη ασφάλισης. Με το νέο νόμο, το 4336 του 2015, επειδή 60 ετών, τώρα αυτή τη στιγμή γεννηθείς... Ναι. Συγγνώμη, θα πρέπει να σε διακόψω, Στάθη μου, γιατί είναι μια έκτακτη είδηση, την οποία την μετέφερε το BBC πριν από λίγο, τη μετέδωσε. Στο Λος Άντζελες, λοιπόν, έκλεισαν τα σχολεία υπό το κίνδυνο επίθεσης. Είχαν κάποιες πληροφορίες ότι θα επιτεθούν εκεί και γι' αυτό το λόγο έχουν κλείσει τα σχολεία στο Λος Άντζελες. Μάλιστα, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Μα πάνε όλα καλά, όλα καλά και να ενημερώνουμε. Είναι απλά πληροφορίες. Σωστά. Σας ακούμε, κύριε Παντελή. Σε συνέχεια αυτό που λέγαμε, ναι, κύριε Παντελή, έχετε γεννηθεί το 56, είστε 59 ετών εντός του 2015, 60 έτη, κλείνετε το 2016, επομένως, πολύ ωραία, επομένως αυτό το οποίο προκύπτει για εσάς είναι ότι βγαίνετε στα 60 έτη και 6 μήνες. Εξαγορά ενός έτους πλασματικού και ένα εξάμηνο παραπάνω από αυτό το οποίο ίσχυε με τον προηγούμενο νόμο. 60 έτη και 6 μήνες μπορείτε να βγείτε κανονικά με πλήρη σύνταξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Λοιπόν, να γυρίσουμε των 100 δόσεων, κυρία Μανέ, γιατί έχουν έρθει και πρώτες ερωτήσεις. Άρα, λοιπόν, σε 30 μέρες έχω την προθεσμία, από τη στιγμή που θα καταστήλει εξυπρόθεσμη οφειλή μου, να πληρώσω, διότι αλλιώς θα βγω εκτός ρυθμίσης. Είτε να πληρώσω είτε να ρυθμίσω. Διαφορετικά, θα χάνω και τη δυνατότητα ένταξής μου στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Μάλιστα, να ρωτήσω μάλλον, για να μας απαντήσετε, δύο ερωτήσεις τηλεθεατών. Είμαι στις 100 δόσεις, αλλά και στη ρύθμιση των 12 δόσεων. Μπορώ να κάνω και νέα ρύθμιση για μία οφειλή που έχω 500 ευρώ που θέλω να τη σπάσω σε δύο μέρη? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Φυσικά και μπορεί ο φορολογούμενος να το κάνει. Μάλιστα. Εάν δεν έχει καταστεί ήδη ληξιπρόθεσμη, θα πρέπει να πάει στην αρμόδια ΔΟΗ. Μάλιστα. Εάν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη. Αναφέρεται για φόρο εισοδήματος. Άρα λογικά θα έχει ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμη, μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά. Άρα λοιπόν είναι και στις 12 δόσεις. Είναι και στις 100 δόσεις, μπορεί να κάνει νέα λοιπόν ρύθμιση. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε όσες πάγιες ρυθμίσεις θέλουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε, γιατί ενδιαφέρει πολλούς τηλεθεατές. Επειδή και σε αυτό να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω αύξηση του επιτοκίου ή διαφορά. Mm-hmm. Δηλαδή, είτε τα ρυθμίσουμε όλα μαζί σε μία πάγια ρύθμιση, είτε σταδιακά κατά τη διάρκεια που καθίσταται ληξιπρόθεσμα, τότε η επιβάρυνσή μας συνολικά στο τέλος είναι ακριβώς η ίδια σε επίπεδο επιτοκίου. Μάλιστα. Και μία δεύτερη ερώτηση πριν περάσουμε στον επόμενο τηλεθεατή, στον κύριο Κωνσταντίνο. Θέλω να ρωτήσω για τη ρύθμιση των 12 δόσεων. Έχω χρέη πάνω από 50.000 ευρώ. Για να προχωρήσω στη ρύθμιση, χρειάζεται εκτιμητής της περιουσίας ή απλά κλικάρω και προχωρώ? Όχι. Κλικάρουμε και προχωράμε. Η ρύθμιση γίνεται επικυρωμένη από τη στιγμή που πληρώνεται. Υπάρχει όμως η πιθανότητα να έρθει κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του TaxisNet στον φορολογούμενο που να ζητήσουν κάποια συγκεκριμένα περαιτέρω στοιχεία προκειμένου να επαληθευτεί το ποσό αυτό το 50.000 ευρώ ή να δουν και τις εκτιμήσεις κάποιων υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων και λοιπόν εισοδηματικών. Γιατί αναμένουμε στα πλαίσια του νέου φορολογικού να δούμε και εισοδηματικά κριτήρια που έως τώρα δεν έχουμε δει στην πάγια ρύθμιση. Γιατί μέχρι τώρα περιμένουμε μόνο στις 100 δόσεις πώς θα οριστεί το νέο ποσό των δόσεων, αλλά αναμένουμε να γίνει αυτό και στην πάγια ρύθμιση. Λοιπόν, Σοφία. Ο κύριος Κωνσταντίνος είναι ο επόμενος τηλεθεατής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Κωνσταντίνε. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Μανέ. Η κυρία Μανέ, βεβαίως, σας ακούει. Εγώ δεν είμαι στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Είναι κανονικά τώρα. Αλλά το φόρο εισοδήματος τώρα δεν το πλήρωσα καθόλου ούτε τον Ιούλιο, ούτε τον Αύγουστο, ούτε τώρα τον Νοέμβριο. Μπορώ να μπω στις 12 δόσεις? Καλησπέρα σας. Θα πρέπει να ενταχθείτε στη ρύθμιση των 12 δόσεων, απλώς επειδή ήδη έχουν καταργηθεί ληξιπρόθεσμες και οι τρεις δόσεις σας, θα πρέπει να μπείτε στο σύνολο του ποσού. Δηλαδή όλο το ποσό θα πρέπει να ρυθμιστεί του φόρου εισοδήματός σας. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει και με τον ένφια. Υπάρχει και οφειλή ένφια. Τον ένφια τον έχετε πληρώσει, κύριε Κωνσταντίνε?
Όχι, δεν έχω ένφια εγώ. Δεν έχει. Μάλιστα, δεν έχει ένφια. Άρα το σύνολο του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Μέχρι πότε έχω, ένα μήνα από τώρα. Θα πρέπει ήδη να το έχετε ήδη κάνει. Δηλαδή το δυνατόν συντομότερο. Διότι έχουν ήδη και οι τρεις δόσεις σας καταστήληξη πρόθεσμες. Μόνο η τελευταία δόση σας, η οποία έληξε τέλη Νοεμβρίου, θα μπορεί να ρυθμιστεί μέχρι τέλος Δεκέμβρη. Αλλά το σύστημα δεν θα σας δώσει αυτή τη δυνατότητα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει στο σύνολο να ολοκληρώσετε την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Α, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, Μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου, σωστά. Όχι τέλη Ιανουαρίου, Όχι, τέλη Δεκεμβρίου. Και το άλλο, το ακατάσχετο έχω πάει στην τράπεζα. Μπορούν να μου το ακροκόψουνε? Όχι, εφόσον ο ακατάσχετος λογαριασμός σας είναι μισθοδοτικό, συνταξιδοτικό, τι λογαριασμός είναι αυτός? Του σύνταξη. Είναι συνταξιδοτικό σας. Τον έχετε κάνει από πέρσι αυτό. Τον έχετε δηλώσει μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων? Ναι. Πολύ ωραία. Εφόσον το έχετε ταυτοποιήσει και από την τράπεζα, δεν έχετε κανένα πρόβλημα για το ποσό έως 1.250 ευρώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνε, για το ερώτημά σας. Ο επόμενος τηλεθεατής, εμείς, Στάθη, θα τα πούμε σύντομα, έτσι. Δηλαδή, έχω μία ευχάριστη και μία δυσάρεστη είδηση. Θα αποφασίσω από πού θα ξεκινήσουμε. Ο κύριος Βασίλης είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κυρία Μανή, θέλω. Κυρία Μανή, βεβαίως σας ακούει. Μέχρι έχω ένα φοιτητή 1.000 τόσα, πλήρωσα τα μισά. Και τα μισά θα τα δώσω μόλις μπορέσω. Αλλά το εισόδημα είναι 3.000. Έχει λήξει τη δήλωση. Μέχρι τότε έχω περισσότερο να κάνω τη ρύθμιση. Βοηθήστε με λιγάκι. Έχετε ενταχθεί σε ρύθμιση των 100 δόσεων? Μάλιστα. Έχετε ενταχθεί. Πέρα από αυτά τα ποσά τα οποία μου λέτε, είναι ενταγμένα μέσα στη ρύθμιση ή έχουν προκύψει σαν οφειλές μετά την ένταξή σας στη ρύθμιση? Όχι. Είναι το εισόδημα του που έπρεπε να είχα πληρώσει στις χιλιάδες επίσης σε πόσο τόσο. Άλλο σας ρώτησε, κυρία Μανέ, άμα το ποσό αυτό το έχετε εντάξει σε κάποια ρύθμιση, σε κάποια πάγια ρύθμιση των 100 δόσεων ή όχι? Όχι. Μάλιστα. Ωραία. Το ΦΠΑ αυτό αφορά ποια περίοδο υποβολής? Είναι ΦΠΑ. Το τρίμηνο, το πρώτο. Το προηγούμενο τρίμηνό σας. Αυτή η οφειλή θα πρέπει να πληρωθεί ολόκληρη ή θα πρέπει η οφειλή του ΦΠΑ, σύν' ό,τι είναι ληξιπρόθεσμα από το φόρο εισοδήματός σας, να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων έως τα τέλη Δεκεμβρίου. Α, μπορώ και το ΦΠΑ μαζί με το εισόδημα να κάνω τα δύο ποσά αυτά μαζί? Το σύνολο των οφειλών σας, ανεξαρτήτως πηγής, μπορεί να ρυθμιστεί σε 12 δόσεις μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Α, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Σωστά. Το τάξης ΝΕΤ εμφανίζει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών μας. Δεν ξεχωρίζει ανάλογα με το από ποια πηγή είναι προκειμένου να γίνει διαφορετική ρύθμιση. Το μισό ΦΠΑ, τα 1.000 το έχω πληρώσει. Έχει πληρώσει το μισό ΦΠΑ και το υπόλοιπο. Ό,τι έχει απομείνει λοιπόν, κύριε. Α, το έχει απομείνει. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στάστε καλά. Δύο θετικές ειδήσεις και μία αρνητική. Από πού θες να ξεκινήσω? Να πούμε λίγο πρώτα για την αρνητική, για να καταλήξουμε στα θετικά. Και η αρνητική είναι αυτή η οποία έχετε αναφέρει και στο SK News. Μάλιστα. Ότι πλέον. Τέλος ο ευνοϊκός συμψηφισμός λοιπόν, σύνταξης και οφειλών για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με το άρθρο 21 του νόμου 4331 του 2015, με το νόμο Στρατούλη, είχε περάσει μια ευνοϊκή διάταξη η οποία έλεγε ότι κάποιος που έχει οφειλή ελεύθερος επαγγελματίας, υποψήφιος για σύνταξη, ο οποίος έχει οφειλή έως και 50.000 ευρώ, με κάποιες προϋποθέσεις μπορούσε να ενταχθεί και να αποκομίσει κάποια ευεργετικά ωφέλη. Δυστυχώς αυτό ίσχυε μόνο για όσους πρόλαβαν μέχρι τις 39. Επομένως, αυτή τη στιγμή, σε εφαρμογή του νόμου. Όσοι όμως έχουν κάνει τα χαρτιά τους, να μην ανησυχούν ότι θα το χάσουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για αυτούς. Απλά δυστυχώς πολλοί μέσα στην αναμπουμπούλα δεν πρόλαβαν να γίνουν κοινωνοί της ευνοϊκής αυτής διάταξης. Να πούμε ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο τμήμα ελευθέρων επαγγελματιών αυτή τη στιγμή έχει σωρεύσει οφειλή από το 2010 και εξής, για λόγους που δεν ανάγονται στη δική του σφαίρα ευθύνης, αν θέλετε και τη δική μου προσωπική γνώμη. Είναι η μνημονιακή συγκυρία που έχει οδηγήσει εδώ. Επομένως, αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι πάρα πολύ εκτός πλαισίου. Και ισχύει αυτό το οποίο ίσχυε και παλιότερα. Δηλαδή, αν έχεις οφειλή πάνω από 20.000 ευρώ, πρέπει να πληρώσεις το υπερβάλλον και μόνο το μέχρι τα 20.000 ευρώ ποσό της οφειλής. Το οποίο είναι πολύ μικρό ποσό, γιατί από ό,τι έχω συζητήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν οφειλές, επειδή είναι πολύ υψηλά τα ποσά που πληρώνουν στον ΟΕ,
καταλαβαίνεις ότι συγκεντρώνεται ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό από τα 20.000. Ουσιαστικά δεν θα εισπράττουν και τα χρήματα και τα χρήματα που τα έπαιρναν από τις ναι, ούτως χάνουν από παντού. Επίσης, τα δύο θα τα πούμε μετά όμως από τον μετά κύριο Στέλιο Σοφία. Αυξήσεις έως και 180 ευρώ σε 314.000 δημοσίους υπαλλήλους. Και εδώ θα βρούμε μια αρνητική διάσταση, αλλά πες τα. Αλλά εντάξει, και άλλο κάτι θετικό. Έλα, τώρα να πούμε τα θετικά στον κόσμο. Και πριν τα Χριστούγεννα, λοιπόν, οι συντάξεις του Ιανουαρίου. Οπότε περιμένουν και το δώρο μαζί, λίγο να ισορροπήσουμε κάπως. Πολλά έχουμε σήμερα να συζητήσουμε, όπως και για την κάλυψη του αφορολόγητου του ορίου, κυρία Μανέ. Ποιες δαπάνες πρέπει και τα καλύπτουν, όπως επίσης τι γίνεται και με τα ενίκια, ή μάλλον τι θα γίνει με τους συντελεστές, θα μας τα πείτε. Όπως επίσης και πώς μπορώ να προστατεύσω για το λογαριασμό μου από τις κατασχέσεις της εφορίας. Να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Στέλιο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Την κυρία Μανέ θα ήθελα να ρωτήσω. Η κυρία Μανέ σας ακούει. Είχα πάρει το 2002 ένα δάνειο 17.000 ευρώ για να, από μία τράπεζα, το οποίο είχε διακανονισμό να αποπληρωθεί 10 χρόνια. Πλέον κάθε μήνα τη δόση μου, έχω εξοφλήσει, λοιπόν, αλλά ξέχασα να σας πω ότι όταν είχα πάρει το δάνειο μου είχαν βάλει υποθήκη το σπίτι μου, ας πούμε, ένα τριάρι που έχω σε ένα σημείο. Λοιπόν, τώρα έχει γίνει αποπληρωμή και θέλω να αποσύρω την υποθήκη. Τι μπορώ να κάνω? Μου έχουν πει ότι πρέπει να βάλω δικηγόρο, τον οποίο θα πληρώσω εγώ, να σχηματιστεί ο φάκελος. Μάλιστα. Θέλετε να ρωτήσετε όμως τι να κάνετε με το δάνειό σας? Ορίστε. Τι να κάνετε για το δάνειό σας, θέλετε να μας ρωτήσετε? Όχι, το δάνειο έχει αποπληρωθεί. Την ερώτησή σας πάνω για την αποπληρωμή και η υποθήκη. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι. Έτσι, ακριβώς έτσι είναι. Αλλά θέλω, όπως σας εξηγώ τώρα, μου ζητάνε να βάλω δικηγόρο. Να πληρώσω το δικηγόρο και να, όταν σχηματιστεί ο Στάθη, ο κύριος Χριστοδουλέλης είναι δικηγόρος. Να έρθει δικηγόρος της τράπεζας, ο οποίος θα πληρωθεί πάλι από μένα, για να γίνει, ας πούμε, η άρση της υποθήκης. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να πληρώσω δύο δικηγόρους, ή γιατί θα πρέπει να πληρώσω και το δικηγόρο της τράπεζας? Δεν έχω εικόνα για αυτό το οποίο αναφέρετε. Δεν αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα για να υπάρχει δικηγόρος από την δική σας πλευρά. Τώρα, ότι υπάρχει δικηγόρος από την πλευρά της τράπεζας είναι δεδομένο. Θα κρατήσουμε πάντως το ερώτημα του κυρίου, γιατί αύριο θα είναι ο κύριος Αναστασόπουλος εδώ να μας πει. Τι ακριβώς. Θα απαντήσουμε αύριο στην ερώτησή σας, κύριε Στέλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Ναι, άμα μπορείτε αύριο το αύριο θα απαντήσουμε εμείς την ερώτησή σας. Το έχουμε κρατήσει το ερώτημά σας. Είναι κάτι άλλο, Σοφία. Βεβαίως, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος θα είναι εδώ. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Θα βάλουμε μια ανατελεία. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Υπάρχει λύση, κυρίες και κύριοι, κάθε απόγευμα από τις 5 έως τις 6 στο μοναδικό οικονομικό κανάλι μέσα από το στούντιο του SBC. Βρίσκουμε λύσεις και απαντάμε ζωντανά, να η μοναδικότητα της εκπομπής μας, ζωντανά σε όλες τις δικές ερωτήσεις. Ο Στάσης Χριστοδουλέλης τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι από τους πιο γνωστούς πλέον εργατολόγους, όπως επίσης και η κυρία Χριστίνα Μανέ, μας έκανε την τιμή πρώτη φορά, αλλά μας είπε ότι θα ξαναέρθει η φοροτεχνικός μας, είναι στο στούντιο μαζί μας και απαντάνε σε όλες τις δικές ερωτήσεις. Πολλά είναι τα ερωτήματα, Στάθη μου, καθώς όλο ακούμε για αυτές τις αλλαγές, τίποτα ουσιαστικά δεν βλέπουμε. Το μόνο που μένει σταθερό και που εγγυάται η ίδια η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι το να μην θυχτεί η κύρια σύνταξη. Όλα τα υπόλοιπα όμως είναι στον αέρα. Να μεγάλη... Πάμε να βάλουμε ξανά λοιπόν, το πλαίσιο. Να πούμε καταρχήν γιατί πάρα πολλοί ασφαλισμένοι το έχουν συγκεχημένο στο μυαλό τους. Αυτή τη στιγμή, 19 Οκτώβου του 2015, έχει ψηφιστεί ο νόμος 4336 του 2015, ο οποίος οδηγεί σε αλλαγές στα όρια ηλικίας. Είπαμε ότι διασώζονται όσοι μέχρι τις 18 Οκτώβου έχουν το όριο ηλικίας που απαιτείται και οι υπόλοιποι με μια μεταβατικότητα ανάλογα με το πότε συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας οδηγούνται σε αυξημένα όρια ηλικίας. Αυτό γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο νέος νόμος που θα προκύψει με τις περικοπές των συντάξεων από τον Γενάρη του 2016 και εφ' εξής
ταυτίζεται με τα όρια ηλικίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τα όρια ηλικίας έχουν ήδη διαμορφωθεί. Να πούμε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και κατ' επέκταση η κυβέρνηση έχουν δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρχουν περαιτέρω παρεμβάσεις στις κύριες συντάξεις. Έχουν γίνει συνολικά, να πούμε, στις συντάξεις 11 παρεμβάσεις μέχρι τώρα. Mm-hmm. Άρα, μιλάμε για την 12η. Αρνούνται ότι θα γίνει παρέμβαση στην κύρια σύνταξη. Μένει να το δούμε και στην πράξη. Από εκεί και πέρα, τα επικουρικά θα έχουν μειώσεις. Mm-hmm. Είναι δεδομένο αυτό. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε το ύψος των μειώσεων. Οι μόνοι οι οποίοι δεν θίγονται, έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή, όσοι πάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σωστά, ως προς τα όρια ηλικίας. Ως προς τα όρια ηλικίας. Οι μεγάλες χαμένες, οι μητέρες ανηλίκων που δουλεύουν στο δημόσιο, οι οποίες κινδυνεύουν σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και με 15 χρόνια επιπλέον. Σωστά. Η κυρία Ελένη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με ακούει ο κύριος Στάθης. Ο κύριος Ισοδουλέλης, βεβαίως. Είμαι γεννημένη 22 Τετάρτου του 57. Mm-hmm. Μέχρι το 2012 έχω 6,5 χρόνια ΙΚΑ. Ναι. Και μαζί με το ΤΕΔΕ είναι 30 χρόνια και 7 μήνες. Τελευταίος φορέας το ΤΕΔΕ. Ορίστε. Τελευταίος φορέας ο ΑΕ το ΤΕΔΕ. Ναι, το ΤΕΔΕ, ναι. Πολύ μπορώ να... Πόσα χρόνια μπορώ να κάνω εξαγορά? Λοιπόν, καταρχήν, εσείς έχετε 30 χρόνια συνολικά τώρα. Επομένως, το 2012... Όχι τώρα. Πότε? Το 2012 είχα 30 χρόνια. Το 2012, πάρα πολύ ωραία. Αν έχετε λοιπόν το 2012 30 χρόνια και κάτι, τότε με τη χρήση του πλαφών εξαγοράς του πλασματικού χρόνου, 5 έτη δικαιούστε κατά ανώτατο όριο να εξαγοράστε, έχετε αυτή τη δυνατότητα, είτε από παιδιά, είτε από κενά ασφάλιση, είτε από σπουδές. Μπορείτε να κλειδώσετε δικαίωμα το 2012 και να βγαίνετε στα 60 σας με 37 χρόνια ασφάλισης. Επειδή δυστυχώς έχετε γεννηθεί το 57, είστε 58 τώρα, τα 60 τα συμπληρώνετε το 2017. Επομένως, το νέο... Ορίστε. Ναι, σας ακούω. Σωστά. Το νέο όριο ηλικίας λοιπόν που διαμορφώνεται στη δική σας περίπτωση είναι τα 60 έτη και 9 μήνες. Άρα, με εξαγορά πλασματικού χρόνου για τη συμπλήρωση 35 ετίας το 2012, κλειδώνετε δικαίωμα μεν, απέχετε, δεν έχετε μέχρι τις 18-8 το όριο ηλικίας, άρα 60 έτη και 9 μήνες. Τώρα, πόσο έχετε 30 έτη και 7 μήνες, μου είπατε το 12. Ναι. Υπολείπονται 4 έτη και 5 μήνες. Προτείνω, αν έχετε παιδιά. Έχω ένα παιδί και έχω και κενό ασφάλιση. Έχετε. Κενό ασφάλιση. Ωραία, κενό ένα παιδί και τα υπόλοιπα 3 χρόνια και 5 μήνες από τα κενά ασφάλισης. Ωραία. Και βγαίνετε 60 έτη. Πότε πρέπει να πάω τις καρτέλες στο ΙΚΑ για να είμαι έτοιμη για τη συνταξιδότηση? Θα σας πρότεινα και άμεσα, διότι καθυστερούν σημαντικά για την καταμέτρηση οι διαδικασίες. Επομένως, σας πρότεινα και άμεσα για να κερδίσετε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν περάσουμε στον κύριο Νίκο, κυρία Μανέ, είπαμε λοιπόν σε ισχύ από σήμερα οι αλλαγές στις 100 δόσεις. Είμαι στη ρύθμιση των 100 δόσεων και δεν μπορώ να πληρώσω την δόση του ένφια. Τι μπορώ να κάνω? Το είπαμε πριν από λίγο, αλλά καταλαβαίνετε τα ερωτήματα σχετικά με την ρύθμιση των 100 δόσεων είναι πάρα πολλά. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που θα προκύψει και θα οδηγήσει και πάρα πολλούς φορολογούμενους που έως τώρα προσπαθούσαν και μάζευαν τα χρήματα για να συνεχίσουν να αποπληρώνουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Θα την πετάξει έξω το σύστημα. Δηλαδή, εάν δεν καταφέρει να πληρώσει τη δόση ή να τη ρυθμίσει σε έως 12 δόσεις, τότε δεν θα της δώσει το δικαίωμα να συνεχίσει και την άλλη ρυθμίση. Και άλλη μία ερώτηση, το 337 και το 521, με συγχωρείτε, πώς μπορώ να προστατεύσω τον λογαριασμό μου από κατασχέσεις της εφορίας? Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί έχει ήδη ανοίξει, έχει ξεκινήσει. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώνουν έναν και μόνο λογαριασμό, είτε αυτός είναι μισθοδοσίας, είτε είναι σύνταξη, είτε είναι ένας απλός τραπεζικός λογαριασμός, mm-hmm. μέσω του TaxisNet. Η εφαρμογή είναι ανοιχτή και μπορούν και πιστοποιημένοι χρήστες και μη πιστοποιημένοι να τον δηλώσουν. Τι όριο γιατί έχει αυτός ο λογαριασμός? Είναι 1.250 ευρώ, αυτά τα οποία είναι ακατάσχετα και τα οποία δεν μπορούν να πειράξει να τα κατάσχει η εφορία. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις, θέλω να το αναφέρουμε για πρακτικά για τους φορολογούμενους αυτό, που είναι σύζυγος με σύζυγο. Δεν μπορούν να δηλώσουν τον ίδιο λογαριασμό. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας κοινός λογαριασμός, μπορεί ο ένας από τους δύο. Οπότε, καλό είναι κάποιον άλλον λογαριασμό να το δηλώσουν, διότι δεν και σήμερα που δεν μπορείς με τα capital controls να ανοίξεις και λογαριασμό σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείς να κάνεις. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τίποτα. Να προσέξουν, μην δηλώσουν και οι δύο το ίδιο, γιατί δεν θα τύχουν το ακατάσχετο των 2.500 ευρώ. Θα τύχουν το 1.250 και οι δύο. Και οι δύο. Άρα προσοχή λοιπόν. Και πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Ο κύριος Νίκος είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας, κύριε Νίκο. Καλησπέρα σας. Μια ερώτηση. Μάλιστα. Είμαι γεννημένος το 10 του 1947. Mm-hmm.
Κατέθεσα για σύνταξη σε 7 πρώτου 2013. Ναι. Μία σημά 261 είχα, 454 και 10500 θα έρθει. Σύνολο 13.211. Ναι. Τα τελευταία 3 χρόνια είχα ένα πι 14, τη μεγάλη κατηγορία. Ναι, ναι, αλλά όταν πήρα τη σύνταξη δεν την είδα μέσα. Ορίστε. Να τη γράφει. Τι πει, δεν καταλαβα, δεν είδατε να ανταποκρίνει τη σύνταξή σας στην κλίμακα την οποία πληρώνατε. Δεν είδα καθόλου πει 14 στο χαρτί που έχω πάρει. Ναι. Τα τελευταία τρία χρόνια είχα πει 14 το. Να ρωτήσω κάτι, να ρωτήσω. Μήπως είχατε ταμείο εμπόρων. Ταμείο εμπόρων, ναι, μα το είπα. Έχω 1500 ταμείο εμπόρων. Προσέξτε. Τα ΤΕΒΕ, ΤΣΑ έχουν ενοποιηθεί στον ΟΑΕ. Αυτοί οι οποίοι προέρχονται από το πρώην ΤΑΕ, επιτρέψτε μου λίγο, αυτοί οι οποίοι προέρχονται από το πρώην ΤΑΕ, οι ασφαλιστικές κατηγορίες που τους αφορούσαν, οι ανώτατοι, ήταν η ΖΙΤΑ. Άρα, πολύ πιθανό, αν ελέγξετε την απόφαση ταξιοδότησή σας, θα δείτε ότι τα χρόνια που εσείς θα υπολογίσετε στην P14, που όντως είναι η P14 λόγω συγχώνευσης στον ΟΑΕ, είναι η ΖΙΤΑ. Ελέγξτε το παρακαλώ. Άρα, αν είναι στη ΖΙΤΑ, τότε έχει υπολογιστεί ορθά η σύνταξή σας, τώρα από εκεί και πέρα. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό. Αν μου επιτρέπετε, δεν σημαίνει κάτι, διότι δεν ανταποκρίνεται η εισφορά την οποία καταβάλατε όλο αυτό το διάστημα στην ανώτατη ασφαλιστική κατηγορία στο ποσό της σύνταξης που εισπράτεται. Δηλαδή, αυτό το λόγο ήθελα να πάω εγώ να κάνω ένσταση. Ένα λεπτάκι. Καταρχήν, ναι. Ελέγξτε αυτό που σας είπα. Θεωρώ, επειδή είναι μηχανογραφημένο. Το ζήτα. Έχω δει ότι έχουν βάλει 30 μήνες παραπάνω ζήτα από ό,τι είχα. Είχα 5 χρόνια ζήτα και έχουν βάλει περισσότερο. Η ΖΙΤΑ είναι η ανώτατη ασφαλιστική κατηγορία που προκύπτει από το πρώην ΤΑΕ. Άρα, εφόσον. Ναι, έχουν ΖΙΤΑ παλιά με το ΤΑΕ. Ωραία. Άρα και τα χρόνια που έχετε στη P14 θα έχουν υπολογιστεί στη ΖΙΤΑ. Θεωρώ εγώ. Ελέγξτε το. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο σας. Προφανώς το ερώτημά σας γεννάτε επειδή σας φαίνεται πολύ μικρή σύνταξη. Έπεσε η γραμμή. Αυτό όμως, αυτό είναι δυστυχώς ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι ασφαλισμένοι λόγω των περικοπών των μνημονιακών των συντάξεων. Και είναι ακόμα πιο έντονο σε όσους έχουν επιλέξει υψηλές προαιρετικές κατηγορίες. Άρα, δυστυχώς, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όπως και όλοι. Όπως και όλοι μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι επιχειρηματίας, είμαι στη ρύθμιση των 100 δόσεων, μας λέει ο κύριος Στέλιος. Όμως, λέει τώρα, χρωστώ και ασφαλιστικές εισφορές. Τι μπορώ να κάνω. Πριν ήμουν λίγο απότομη στον τρόπο τον οποίο είπα ότι θα πέφτει η ρύθμιση για όσους δεν πληρώνουν. Όχι, αυτή θέλω είναι αλήθεια. Να καθυσυχάσουμε λίγο και με αφορμή αυτό το ερώτημά σας, να πούμε ότι σίγουρα θα υπάρχουν κάποια στάδια και κάποια κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη. Μάλιστα. Και το Υπουργείο Οικονομικών τα εξετάζει. Τι σημαίνει αυτό. Φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν είναι σημαντικό έστω να δείχνουν μια συμμόρφωση και να πληρώνουν ένα έναντι σε όλες τις οφειλές τους. Είτε αυτές είναι φορολογικές, είτε όπως ο επιχειρηματίας ο οποίος μας θέτει το ερώτημα, είναι ασφαλιστικές. Προκειμένου να μπαίνουν σε μια δεύτερη κατηγορία για να οδηγηθούν στο να χάνουν τις ρυθμίσεις τους ή στο να περνάμε στο επόμενο στάδιο που είναι αυτό των κατασχέσεων. Στο κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών έχει κάνει, θα πρέπει να μας πει αν έχει κάνει, αν έχει ενταχθεί και εκεί στην μεγάλη ρύθμιση. Μπορεί να ενταχθεί λοιπόν, εάν δεν έχει ενταχθεί. Όχι, έχει κλείσει. Έχει κλείσει. Αλλά αν έχει ήδη ενταχθεί και προκύπτουν νέες εισφορές, τις οποίες δεν μπορεί να καλύψει, καλό είναι έστω να δίνουμε ένα έναντι, να φαινόμαστε φορολογικά έστω και ασφαλιστικά. Μπορεί να εισφαλιστεί στις 12 δόσεις, είτε να απευθυνθεί στο ταμείο του. Μάλιστα. Προφανώς είναι ΙΚΑ, είναι ασφαλιστικές φορές που προκύπτουν από τους υπαλλήλους του, να κάνει μια ρύθμιση εκεί. Μάλιστα. Μέχρι 12 δόσεις είναι εκεί. Εξαρτάται το ποσό. Υπάρχουν κάποια διαφορετικά κριτήρια σε σχέση με την εφορία στο κομμάτι των ασφαλιστικών. Σοφία, ο κύριος Βαγγέλης είναι ο επόμενος τηλεθεατής. Καλησπέρα σας. Κύριε Βαγγέλη. Μακουδέ. Βεβαίως. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Κώστας. Είστε ο κύριος Κώστας. Καλησπέρα. Με τον κύριο Γαδολόμο. Ο κύριος Ιστοδουλέλης. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω γεννηθεί το 1956, τον 6ο μήνα. Mm-hmm. Έχω μπει στην αγορά εργασίας το 1974 και έχω 160 μέρες ΙΚΑ, 4 χρόνια ΤΕΒΕ και 7 μήνες ΤΕΒΕ. Επίσης έχω στρατό 28 μήνες και από τις 21 Οκτώβρου το 1987 σήμερα είμαι εκπαιδευτικός στο δημόσιο. Ωραία. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη. 28 και 4,5, 32,5 χρόνια. Εσείς είχατε συμπληρώσει 25 ετία το 2010. Άρα αυτό το οποίο ισχύει για εσάς είναι είτε το 58 με 35 χρόνια ασφάλισης. Το πρόβλημα είναι ότι, μάλλον την ηλικία την έχετε τα 58, είστε 59 τώρα κλεισμένα. Ναι, τον έκτο μου είπατε το 56. Ωραία. Άρα λοιπόν μπορείτε να βγείτε με τις διατάξεις των εκπαιδευτικών. Είχατε κλειδώσει δικαίωμα και για τα 60 σας. 60 δεν είστε. 58 δεν μπορώ να βγω. Ορίστε, μπορείτε να βγείτε, αυτό λέω. 58 χρόνια και
58 και 35. Με αυτό μπορείτε να βγείτε και δεν θίγεστε με το νέο νόμο. Με τις διατάξεις, τις ειδικές που υπάρχουν για τους εκπαιδευτικούς, υπήρχε για εσάς το όριο ηλικίας των 60, το οποίο όμως δυστυχώς μέχρι τις 18-8 δεν το είχατε, το χάνετε. Άρα το κοντινότερο και συμφερότερο είναι το 58, το οποίο και διατηρείτε επειδή δεν θίγεστε από το νέο νόμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν μου λέτε να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο θεατός αναγνωρίζει το όρο να χρειαστεί. Βεβαίως. 28 μήνες. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ο επόμενος τηλεθεατής μας είναι ο κύριος Κώστας. Καλησπέρα κύριε Κώστα. Καλησπέρα κύριε Κώστα, μας ακούτε? Δεν έχει ο κύριος Κώστας. Ερώτηση. Καλησπέρα, είμαι γυναίκα με ασφάλιση ή κάτω. Σε πρόλαβα, Σοφία, 083. Καλησπέρα, είμαι γυναίκα με ασφάλεια ΙΚΑ. Έκλεισα τα 55 τον προηγούμενο μήνα. Το 2010 είχα 10.000 ένσημα. Με τα νέα δεδομένα, πότε μπορώ να βγω με μειωμένη σύνταξη και τι ποινή θα έχω? Την ποινή 30%. Ωραία, ναι, να πω κοντά το εξής. Ναι, ναι, ναι. Εκείνη είχε κλειδώσει δικαίωμα το 2010 με τη διάταξη των 10.000 ενσύμων. Ναι. Θα έβγαινε στα 57 της με πλήρη, στα 55 της με μειωμένη. Απέχει από τα 57, επειδή λοιπόν τα 57 τα συμπληρώνει το 2017, θα σας πω αμέσως, πηγαίνει στα 60 έτη και 9 μήνες για την πλήρη. Αν μέχρι τις 18-8 είχε κλείσει το 55, δεν θυμάμαι αν ανέφερε μήνα. Έκλεισα, λέει, τα 55 τον προηγούμενο μήνα. Το προηγούμενο, άρα μετά τις 18-8. Επομένως και το 55 χάνει, επειδή 55 ετών γίνεται εντός του 15, αλλά μετά τις 18-8, μειωμένη 56 έτη και 6 μήνες και πλήρη 60 έτη και 9 μήνες. Μάλιστα. Και με τι μείωση θα θέλει? Είναι 30%. 30%. Μπίνγκο έπεσε. Και τελευταία ερώτηση των τηλεθεατών, το 123. Έχω γεννηθεί το Σεπτέμβριο του 1960. Έχω 1.300 ένσημα έως το 1979, κατόπιν στρατιωτική θητεία. Και από τον Ιούνιο του 1981 έως και τον Ιούνιο του 2012 είμαι στο ΤΣΑ, στον ΑΕΠ. Συν ανήλικο τέκνο το 2012. Πότε μπορεί να βγει ο φίλος μας? Από το 89 στο 12, 23 χρόνια και 4, 27. Εκείνος λοιπόν δυστυχώς δεν μπορεί να βγει νωρίτερα από τα 67 του, εκτός και αν συνεχίσει ασφαλιζόμενος, οπότε στα 62 με απόρριψη από τον ΟΑΕ και διαβίβαση στο ΙΚΑ, μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος και να βγει. Και θα κλείσουμε με την κυρία Μανέ για το αφορολόγητο, πώς καλύπτεται και ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται, γιατί πολλά έχουμε ακούσει. Να πούμε ότι για φέτος οι φορολογούμενοι θα τύχουν κανονικά όπως και πέρσι το αφορολόγητο των 9.550 ευρώ. Αυτό φέτος δεν θα χρειαστεί να προσκομίσουμε και να δηλώσουμε στη φορολογική μας δήλωση το ποσό. Παρ' όλα αυτά, για λόγους φοροδιαφυγής και παραοικονομίας, είναι σωστό να ζητάμε αποδείξεις από όλους μέχρι και το τέλος του χρόνου. Από 1η-1η του 2016 πλέον αποσυνδέεται το αφορολόγητο από την προσκόμιση χάρτινων αποδείξεων και ξεκινάμε, μπαίνουμε σταδιακά στο πλαστικό χρήμα. Λοιπόν, στις καρδιές αποδείξεις. Τα κίνητρα του Υπουργείου Οικονομικών φαίνεται να είναι ότι θα μπουν το σύνολο των δαπανών, ενώ τώρα είχαμε περιορισμούς και αναλόγως είχαμε εκτός φόρου. Τώρα φαίνεται ότι οποιαδήποτε αγορά κάνουμε μέσω ενός συγκεκριμένου. Και έχουμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες και για τις 10. Το ότι θα μπαίνουν και οι 10. Θα μπαίνει από ό,τι έχει αναφέρει έως τώρα ο κύριος Αλεξιάδης, είναι ότι θα είναι το σύνολο των δαπανών. Πολύ σημαντικό αυτό όμως, γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε, κάποιος ο οποίος έχει ένα εισόδημα πενιχρό, καταλαβαίνετε ότι οι 10 φεύγουν το μεγαλύτερο ποσό του εισόδηματός του. Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι όπως πάνε το θεσπίσει του Υπουργείου Οικονομικών, θα έχει κλίμακες οι οποίες θα έχουν διαφορετικά ποσοστά δαπανών ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια των φορολογούμενων, προκειμένου να τη χάνουν το αφορολόγητο. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι μισθωτοί και συνταξιούχοι από κάποια ποσά και πάνω θα χρειάζονται αρκετά χρήματα να φαίνονται από τις δαπάνες με πλαστικό χρήμα. Και άμα εγώ θέλω να κάνω αποταμίευση. Ιδρυμάτων. Η αποταμίευση θα έχει αφορολόγητο. Λοιπόν, πότε θα δοθούν τα εφάπαξ των εστόλων, Σοφία? Δεν μπορώ. Το 450 είναι μια τελευταία ερώτηση για το Στάθη. Και ακόμα το περιμένουμε αυτό. Ακούγονται διάφορα. Θα έλεγα να επανέλθουμε σε άλλη εκπομπή, γιατί δεν έχω κάτι. Θα είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές. Κυρία Μανέ, κύριε Στοδελέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς θερμά. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που και σήμερα μας παρακολουθήσατε. Τη σκητάλη της ενημέρωσής σας δίνουμε στον Βασίλη τον Ταλαμάκα, όπου σήμερα έχει προσκεκλημένο τον κύριο Απόστολο Τζικώστα. Στη συνέχεια, φόκους στις τράπεζες με την Αμαλία Κάτζου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.